Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ. Καλώς ήρθατε σε ακόμα παιχνίδι StarCraft 2 ανάμεσα στον Γκρίμσκοφ, ο οποίος ήταν ο Ζερκ παίκτης μας στην κάτω αριστερή πλευρά. Και ο Φίκι Φίκι, ο οποίος είναι ο Τέραν. Επίσης ο Ζερκ παίκτης μας στην πάνω δεξιά. Για την ακρίβεια, ο Φίκι Φίκι τώρα παίζει σαν random, απλά έτυχε να μας βγει σαν Ζερκ. Λοιπόν, αυτοί οι δύο παίκτες, καταρχάς να σας πω για τον Γκρίμσκοφ, ο οποίος μόλις έκανε pause το game. Αυτό το παιχνίδι είναι live αυτή τη στιγμή, οπότε δεν ξέρω τι παίζει. Μάλλον θα παγώσω λίγο το βίντεο και μόλις ξεκινήσει θα συνεχίσω, γιατί εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει αυτό το pause. Λοιπόν, το παιχνίδι συνέχισε. Όπως σας έλεγα, ο Γκρίμσκοφ είναι ένας από τους admin του HSL, του Hellenic Starcraft 2 League. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι στη Silver League, δεν ξέρω αν έχει πάει στην Gold. Αν και από όσο τον έχω δει, μιας και τον έχω δει να πέσει και από κοντά, είναι αρκετά ψύχρεμος πάνω στο πληκτρολόγιο. Ενώ από την άλλη ο Φίκι Φίκι είναι ένα παιδί το οποίο το γνώρισα πριν λίγο, δεν έχει καμία σχέση με HSL και παίξαμε και ένα παιχνιδάκι, να σου πω την αλήθεια, ακριβώς πριν από αυτό το cast και το παιχνίδι που παίζουν αυτά τα δύο παιδιά. Στο οποίο μπορώ να πω ότι πέρασα πάρα πολύ καλά, φυσικά νίκησε το παιδί μιας και είναι Platinum. Εγώ παραμένω Bronze-ass, εντάξει δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε δύο παίχτες οι οποίοι είναι αρκετά ψύχρεμοι και ξέρουν τι θα κάνουν. Βέβαια, μιας και ο Φίκι Φίκι έχει βγει σαν random τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντιδράσει στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Γκρίμσκοφ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τον drone του θα έρθει μέσα, θα δει creep, θα του φάνει λίγο παράξενο, θα κάνει μερικές γύρες μέχρι να το συνηθίσει. Ο Φίκι Φίκι ρίχνει ένα 14 pull, ενώ ταυτόχρονα ο Γκρίμσκοφ δεν το έχει ρίξει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα πάει ίσως για κάποιο fast expand ή θα ρίξει το pull του σε λίγο. Όχι, αποφάσισε να πάει για το... Ναι, αποφάσισε να πάει για pull, όχι για hatchery. Μια πολύ καλή επιλογή, μιας και ουσιαστικά βλέπεις, όταν βλέπεις τον αντίπαλό σου και είναι Zerg και έχει ρίξει πρώτα το pull του από εσένα, φοβάσαι ότι θα γίνει κάτι περίεργο. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Φίκι Φίκι έχει πάρει τον gas του, όπως το έχει πάρει και ο Γκρίμσκοφ. Ο Γκρίμσκοφ το έχει πάρει όμως λίγο νωρίτερα, το οποίο του δίνει κάποιο advantage όσον αφορά, φαντάζομαι, το Zergling Speed, μιας και είναι αγαπημένη στρατηγική των Zerg να παίρνουν αυτό σαν πρώτο... σαν πρώτο upgrade των μονάδων τους. Και θέλω να πω κάτι ενδιαφέρον σε σχέση με... ο Μιγκ λέει ο Φίκι Φίκι κάνει τα πιο κουφά strat. Ίσως, θα δούμε. Οι παίχτες μας υποσχέθηκαν ένα macro game, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα δούμε κάποιο είδου τσιζιά. Αν και ποτέ δεν ξέρεις. Μερικές φορές τα λένε αυτά απλά για να παίξουν με το μυαλό του αντιπάλου τους. Και... ο Φίκι Φίκι ρίχνει εδώ πέρα ένα spine crawler. Αν θέλετε να ρίξετε ένα spine crawler, μην το ρίξετε εδώ πέρα. Δεν είναι καλό positioning. Ρίξτε το κάπου εδώ. Το οποίο βέβαια εντάξει μπορεί να είναι λίγο πιο εύκολο ίσως να το σποτάρει ο αντίπαλος, αλλά ουσιαστικά εδώ, επειδή είναι το choke, δυσκολεύεται να το κάνει surround όπως έκανε τώρα surround ο Γκρίμσκοφ τις μονάδες του Φίκι Φίκι. Και να γίνει αυτό που έγινε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Γκρίμσκοφ αποφασίζει να μετακομίσει ένα κτίριό του. Πολύ καλή κίνηση, μιας και ουσιαστικά θέλεις οπωσδήποτε να μην χάσεις το κτίριό σου από κάποια τυχαία επίθεση. Ενώ βλέπουμε ότι ταυτόχρονα ο Φίκι Φίκι παίρνει το expansion του. Και οι δύο παίχτες αυτή τη στιγμή έχουν Roach Warren, έχουν Gas. Αυτή τη στιγμή για να δούμε... Κανείς δεν έχει κάνει το speed upgrade για τα Zerglings, ενώ πηγαίνουν και δύο για Roaches. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, μιας και ουσιαστικά έχει γίνει μια αλλαγή τους τελευταίους μήνες εδώ πέρα ανάμεσα στα ZVZ παιχνίδια. Μιας και ήταν, φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά, πριν δύο μήνες, ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπεις Zerglings, Banelings. Και ήταν ουσιαστικά ποιος θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τα Banelings του για να σκοτώσει τα Zerglings του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει, μιας και βλέπουμε συνήθως περισσότερο. Αυτή η Queen πηγαίνει εδώ πέρα βόλτα. Overlord μάλλον έχει γυρίσει και η Queen περιμένει εδώ πέρα μόνη της. Εντάξει, πρώτη φορά κοιτάω μια Queen από κοντά. Φαίνεται λίγο σαν τη γυναίκα του Homer Simpson. Αυτά τα μαλλιά εδώ πέρα πάνω, τέλος πάντων. Anyway,
Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι και οι δύο παίχτες μας προσπαθούν να έχουν λίγο map control, αφεύγουν λίγο τα ζελνά κακού της Towers, μιας και είναι συχνά σημεία συνάντησης των Zerglings και ουσιαστικά είναι το ποιος έχει στείλει τα περισσότερα Zerglings για το scout. Συνήθως στέλνουμε ένα, αλλά όταν ξέρεις ότι ο παίχτης ο άλλος μπορεί να έχει στείλει ένα Zergling, εσύ στέλνεις δύο Zergling. Αν και ουσιαστικά σε αυτή τη μάχη σημασία έχει ποιος θα βαρέσει πρώτος, δηλαδή όποιος ουσιαστικά έχει πατήσει το attack move ή αν στέκεται τη μονάδα του απλά. Εκεί πέρα φαίνεται ουσιαστικά το ποιος θα κρατήσει το τέλος του Zelnaga Watchtower του, αν και ουσιαστικά το τελευταίο, η τελευταία μονάδα του μένει η τελευταία του μονάδα μένει με ένα hit point ή κάτι τέτοιο. Ο Φίκη Φίκη εδώ πέρα είναι αποφασισμένος να κρατήσει αυτό το Zelnaga Watchtower, ενώ ταυτόχρονα ο Grimsov κρατάει αυτό. Έχουν χωρίσει στη μέση το χάρτη, μια χαρά. Ενώ ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά φαίνεται εδώ πέρα στο expansion. Καλώς ή κακώς, η Zerg θεωρείται, ουσιαστικά πλέον θεωρείται μετά από τόσο καιρό ότι αν παίζεις one base χωρίς να πάρεις το expansion σου, ενώ βλέπουμε εδώ πέρα τα Zerglings να προσπαθούν να πάρουν το surround εδώ πέρα στα roads του Grimsov, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει μιας και πολύ, πολύ σωστά τα κράτησε εδώ πέρα στη ράμπα του. Παρ' όλα αυτά, ο Φίκη Φίκη εδώ πέρα, εντάξει, δεν χρησιμοποιήστε το attack move, χρησιμοποιήστε το σκέτο move, έτσι ώστε αυτό το πέρασμα των Zerglings ήταν ανεμάκτο. Αν πάμε units lost, βλέπουμε ότι ουσιαστικά πάνω κάτω τα ίδια έχουν χάσει. Να πάμε λίγο στο income tab όμως, βλέπουμε ότι ουσιαστικά κάποιος έχει κάνει out macro των άλλων σε διπλάσια, με διπλάσια mineral και εντάξει. Αν και ουσιαστικά δεν έχει καθόλου gas αυτή τη στιγμή, δηλαδή νομίζω ότι δουλεύει ακόμα με ένα geyser. Okay, με δύο geysers αυτή τη στιγμή, μόλις ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί ο Φίκη Φίκη. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει λιγότερες μονάδες. Αν πάμε στο Army Tab, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πάνω κάτω τα ίδια. Αλλά αν αφαιθεί αυτό το expansion εδώ πέρα, ο Φίκη Φίκη θα έχει διπλάσια λάρβα και ουσιαστικά θα έχει και περισσότερα λεφτά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Grimsov αυτή τη στιγμή με αυτή την επίθεση κάτι πρέπει να κάνει να συμβεί. Σωστά πρέπει να φέρει γύρω-γύρω τις μονάδες του όπως κάνει πολύ καλά. Να δούμε εδώ πέρα, one shot τα Zerglings. Ίσως τώρα θα πρέπει να κάνει focus fire την Queen, το έκανε. Και για να δούμε, αυτά τα roads εδώ πέρα δεν πρόκειται να ζήσουν. Ο Grimsov εδώ πέρα πρέπει ουσιαστικά να κάνει lockdown αυτή τη βάση, αλλιώς το παιχνίδι τελείωσε για αυτόν. Αν πάμε στο income tab τώρα, βλέπουμε ότι τώρα ο Grimsov έχει το πάνω χέρι, μιας και ουσιαστικά έχει αναγκαστεί ο Φίκη Φίκη να μοιράσει τους εργάτες του στις δύο βάσεις του για να έχει το καλύτερο saturation. Ενώ εδώ πέρα ο Grimsov πέφτουνε παλωθιές, δεν βλέπω κατά πόσο τώρα έρχονται τα reinforcements. Ουσιαστικά πάνω κάτω είναι οι ίδιες οι μονάδες και για τους δύο μας παίχτες αυτή τη στιγμή. Ο Grimsov αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει κάτι να γίνει εδώ πέρα. Θεωρώ ότι τα πάει πολύ καλά. Ο Φίκη Φίκη φέρνει reinforcements, ενώ ταυτόχρονα ο Grimsov φέρνει σε μια μεγάλη μπάλα τα roaches του. Αυτά τα roaches στα 4 δεν έχουν ελπίδα εδώ πέρα. Μπορούν να κάνουν και one shot την Queen αυτές. Α, σχεδόν. Two shot λοιπόν την Queen εδώ πέρα. Πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο ο Grimsov τώρα έτσι με τα drones, να μην ασχοληθεί καθόλου τώρα με το Spine Crawler, τώρα ίσως να του ρίξει μέχρι να κάνει Borrow. Αν καταφέρει αυτό το Spine Crawler να κάνει Borrow, φαντάζομαι ότι δεν θα κάνει τίποτα γιατί είναι μόνο του με ένα Roads. Τέλος πάντων. Ο Grimsov αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περίεργη φάση. Οι μονάδες του είναι στην άκρη. Ενώ μόλις βγαίνουν τα Mutalisk. Πολύ καλή κίνηση από τον Φίκη Φίκη, ο οποίος ουσιαστικά μόλις έκανε counter όλο το στρατό του Grimsov, ο οποίος δεν παράτησε τα όπλα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πηγαίνει για το Hydralisk Den, το οποίο είναι πολύ καλό counter σε σχέση με τα Mutalisk, μιας και ουσιαστικά έχουν σχεδόν διπλάσιο rate of fire τα Hydralisk σε σχέση με τα Mutalisk, αλλά αυτό που έχει ο Φίκη Φίκη αυτή τη στιγμή, εκτός ότι σκοτώνει αυτόν τον Overlord, είναι ότι έχει μεγαλύτερο mobility. Θεωρητικά, όταν ένας παίχτης έχει Mutas τα οποία μπορεί να τα στείλει πίσω να σου φάνε μερικά drones, μιας και ουσιαστικά εδώ πέρα δεν έχει κάποιο Evolution Chamber για να μπορεί να ρίξει Spore Crawlers ο Grimsov. Οπότε πρέπει να έχει το στρατό του εδώ πέρα συνέχεια. Και δυστυχώς αυτό το mobility είναι που τον έχει κλείσει με στη βάση του. Τα Mutalisks εδώ πέρα φεύγουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Προσπαθεί ο Φίκη Φίκη να κάνει ξανά macro το στρατό του. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή. Wow, ok. Τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. 37 προς 21 Harvesters. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι το παιχνίδι δεν έχει κρυθεί ακόμα, αλλά πρέπει ο Grimsov να κάνει κάποια πολύ έξυπνη κίνηση για να καταφέρει να ξαναμπεί μες στο παιχνίδι δυναμικά. Μιας και ουσιαστικά όπως έχω ξαναπεί γύρω στο 15ο-16ο λεπτό,
με καλό saturation. Αυτή τη στιγμή, ναι, ίσως θα ήθελε να φτιάξει άλλα 8 drones ο Grimmskov για να κάνει εντελώς saturate τα mineral line του. Όπως έχω πει, γύρω στο 15ο-16ο λεπτό, αν έχετε κάνει κανονικό saturate, δηλαδή 30 drones ή probes ή SUVs, αυτό σημαίνει ότι τα mineral στην αρχή σας βάση γύρω στο 16ο λεπτό θα τελειώσουν. Και είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου ωραίο και... Εντάξει. Βασικά αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς η ψαλίδα εδώ πέρα. Είναι 500 minerals τα οποία... 500 minerals κάθε λεπτό, δηλαδή κάθε λεπτό που περνάει αυτή τη στιγμή ο Grimmskov βρίσκεται σε χειρότερη θέση. Παίρνει τώρα το expansion του. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να το κρατήσει. Θέλω να δω αν... Ίσως θα πρέπει να φτιάξει ένα evolution chamber για να καταφέρει να ρίξει spore crawlers εδώ πέρα. Πιστεύω ότι ίσως δύο spore crawlers, ίσως ακόμα και ένα μαζί με την Queen είναι αρκετά για να σταματήσουν τις επιδρομές από Mutas. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι παίρνει και το Hydralisk Den του ο Φίκι Φίκι, που ουσιαστικά θα κάνει mirror build πλέον, δηλαδή θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες μονάδες. Δεν θεωρείται mirror build, αλλά τέλος πάντων. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες με το Grimmskov, αλλά έχει το εξής πλεονέκτημα. Έχει αρχίσει να πηγαίνει ήδη για τα upgrades του. Δηλαδή, όταν φτάσει εκείνη η ώρα που θα χτυπηθούν Hydra με Hydra, ο Grimmskov δυστυχώς, αν δεν έχει υπεροπλία σε μονάδες, απλά θα χάσει. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Grimmskov, ενώ βλέπουμε ένα secret expansion από το Fiki Fiki. Μια πολύ έξυπνη στρατηγική, έριξε το τρίτο του, το οποίο μπορεί να το σκαουτάρει εύκολα ο Grimmskov. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα περιμένει αυτό εδώ πέρα. Είναι ήδη σε πολύ μεγάλη πίεση. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή είναι και λίγο φοβισμένος εντός εισαγωγικών, μιας και ξέρει ότι ο αντιπάλος του έχει το mobility, έχει το expansion. Και προσπαθεί αυτή τη στιγμή, έχει πείσει γενικότερα σε ένα αμυντικό mode. Και αυτό δεν θα του βγει σε καλό. Δηλαδή, είναι μερικές φορές καλύτερο ίσως να τερτυλιάζεις λίγο και να βάζεις εδώ πέρα τα spore crawlers, για να μπορείς να κινήσεις λίγο το στρατό σου μακριά από τη βάση σου, για να μπορείς να κάνεις λίγο damage εκτός να τον έχεις εκεί πέρα. Ο Grimmskov εδώ πέρα στέλνει έναν Overlord για το scout, στέλνει άλλο έναν εδώ πέρα. Πολύ καλή κίνηση, δεν θα φανταζόμουν να κάνω ότι, τουλάχιστον έτσι και ήμουν στη θέση του Grimmskov, ότι μπορεί να έχει κάνει κάποιο secret expansion φίκι φίκι. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις τόσο εύκολα, ειδικά με Zerg. Ναι, μεν συμβαίνει αυτό όταν έχεις κάνει contain τον αντίπαλό σου. Ο Grimmskov χρησιμοποιεί πολύ καλά τους Overlord του, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι outnumbered. Μιας και βλέπουμε ότι αυτή η ψαλίδα έχει κρατηθεί σχεδόν για... Εντάξει, ουσιαστικά ήταν και η στιγμή που έφαγε εδώ πέρα αρκετά drones, οπότε χρειάστηκε να ξαναντρονάρει ο Φίκι Φίκι από την αρχή. Φαντάζομαι γύρω στα 5-6 λεπτά. Τα οποία 5-6 λεπτά από 500 minerals μας κάνουν 3000 minerals, τα οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει βγάλει και σουλατσάρουν στην πίστα μας ο Φίκι Φίκι. Βλέπουμε εδώ πέρα 50 food count διαφορά. Ο Φίκι Φίκι έχει 4 expansions αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που θα δείτε πάρα πολλούς high level παίχτες, το double expand, μερικές φορές, γιατί είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά, ναι μεν ο αντίπαλός σου μπορεί να πάει σε ένα από τα δύο expansion και να αρχίσει να στα ρίχνει, αλλά αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι καλώς ακούς θα πάει σε μία βάση, θα τη ρίξει, αλλά παρόλα αυτά θα είσαι πάλι ένα expansion μπροστά. Είναι βασικά θέμα τύχης το αν καταφέρει κιόλας να χτυπήσει τη σωστή στιγμή, αν θα καταφέρει να χτυπήσει το expansion το οποίο έχει περισσότερα drones. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αυτά τα δύο expansions πέσανε σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό εδώ πέρα, που είναι λιγότερο defended, αυτή τη στιγμή, εντάξει, φτιάχνονται drones, φτιάχνονται hydras, αλλά δεν έχει τόσα drones όσο αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι και υπήρχαν κάποια mutas από τον Grimmskov. Άμα πήγαινε εδώ πέρα, ίσως θα ήταν λίγο jackpot, ας πούμε, ενώ σε σχέση με εδώ, που όπως όντως πήγαινε ο Grimmskov, ξέρει ότι είναι μικρότερο το ρίσκο το οποίο παίρνει αυτή τη στιγμή, ρίχνοντας αυτό το hatchery. Ενώ στέλνει τον Overlord για να δει τι γίνεται εδώ πέρα, θα δει τη μεγάλη μπάλα, φαντάζομαι, Overlord, και μετά θα πεθάνει βία. Να το δούμε κιόλας, από κοντά, από τα μάτια του Overlord. Οκ, okay, ο Overlord αποφασίζει να φύγει. Ένας έξυπνος Overlord, να κάτι το οποίο δεν έχω δει εδώ και αρκετό καιρό. Ένας Overlord ο οποίος τραβιέται. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Grimmskov προσπαθεί να κάνει match τον αντίπαλό του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το 50 food συνεχίζει να υπάρχει αυτή η ψαλίδα.
Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε 56 προς 38 harvesters, το οποίο ουσιαστικά θα αναγκάσει τώρα τον Φίκι Φίκι. Δεν πρέπει να πάρει καινούργιο expansion, ίσως θέλει να ρίξει τους βράχους για μετά, μιας και ουσιαστικά θέλεις σαν Zerg παίκτης να έχεις γύρω στα 65 με 70 drones. Εκεί πέρα είναι το μέγιστο το οποίο είναι καλό να έχεις, γιατί μετά ο στρατός σου γίνεσαι πολύ... Πού πας, δάσκαλε. Ο στρατός γίνεται πάρα πολύ νερωμένος ουσιαστικά, γιατί μπορεί να έχεις πάρα πολλά expansions μεν, αλλά ουσιαστικά επειδή, όπως έχουμε πει, το 200 των Zerg είναι πιο αδύναμο σε σχέση με τις άλλες φυλές, είναι κάτι το οποίο δεν σε συμφέρει να κάνεις. Τώρα τα ZVZ είναι άλλο θέμα, αλλά πιστεύω ότι η γενική αρχή ισχύει. Διάφορα τυχαία επιφωνήματα εδώ πέρα. Ο Φίκι Φίκι θα πάει εδώ πέρα, θα πάει να ρίξει το expansion. Ο Grimskov περπάτησε τις μονάδες του, ίσως μερικά εκατοστά λιγότερο, περισσότερο από όσο έπρεπε μάλλον. Ο Φίκι Φίκι είναι στο κυνήγι για αίμα. Βλέπουμε εδώ πέρα τα upgrades 2-2 για το Φίκι Φίκι, ενώ 0-1 για τον Grimskov. Αυτά τα Hydralisks εδώ πέρα, εντάξει, θα κόψουν, ενώ θα ταγκάρουν μπροστά οι Roaches. Όλες οι μονάδες του παιχνιδιού εδώ πέρα μέσα στη μέση, στη μέση του Natural του Grimskov. Παλωθιές από δεξιά και αριστερά. Να δούμε εδώ πέρα το food count, το οποίο πέφτει δραματικά εδώ πέρα για τις δύο μεριές. Και ο Φίκι Φίκι ουσιαστικά και λόγω upgrades, αλλά και λόγω positioning ουσιαστικά, μιας και είχε πολύ σωστό positioning, είχε, εντάξει, και πολλές περισσότερες μονάδες. Είχε βασικά καμιά εικοσαριά μάχημες μονάδες παραπάνω από τον Grimskov, και ουσιαστικά αυτές που θα του δώσουν την νίκη. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό game, δεν βλέπω τώρα το πως μπορεί να ξαναγυρίσει ο Grimskov από αυτή την κίνηση. Ήταν κίνηση ματ, οφείλω να ομολογήσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, εντάξει, μια μικρή διαφορά στο food count, γύρω στο 150. Και φαντάζομαι ότι εδώ πέρα θα δούμε το GG. Ο Grimskov λέει για το θέαμα. Έτσι, αυτά είναι. Showmanship για πάντα. Και ο Φίκι Φίκι θα μπει εδώ μέσα και θα καταστρέψει ό,τι υπάρχει. Αυτό είναι το GG από τον Grimskov. Ο Φίκι Φίκι νίκησε. Εν μεταξύ μου φαίνεται σε όλο αυτό το cast εντελώς normal να λέω Φίκι Φίκι έναν παίχτη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.